Κωστή, μετά τον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Έκτορα, μετά τον Φίλιππο, μετά τον Θάνο, ήρθε η ώρα του Γιώργου για την έξοδο. Ήρθε η ώρα να συνεχίσει μόνος, θυλιγμένος απελπιστικά στη μοναξιά του, κουρασμένος από τη μάχη με τα παιδικά του χρόνια, κουρασμένος από την ένταση της σκληρής ζωής και της ποίησης, ήρθε η ώρα να μας αφήσει μόνους όλους και όλες που τον γνωρίσαμε. Την αγαπημένη του Λιτό, που ήταν δίπλα του στα δύσκολα, γιατί η ζωή με τον Γιώργο, ακόμα και στις πιο ευτυχισμένες στιγμές, ήταν πάντα στα δύσκολα, και όλους εμάς που τον αγαπήσαμε, τον αγαπήσαμε γιατί υποκλήθηκε σε αυτό το ζώο που όλοι διώχνουν με τις πέτρες. Τον αγαπήσαμε γιατί, αν και δεν δάγκωσε και κρατήθηκε αλίμονο, ό,τι κι αν έκανε, πάλι η γλώσσα του έβγαζε αίμα. Τον αγαπήσαμε γιατί μίλησε με τη θάλασσα στο σημείο που ο άγγελος έκοψε το κεφάλι του. Τον αγαπήσαμε γιατί περίμενε να δει μια προσευχή να μην μυρίζει αίμα. Τον αγαπήσαμε γιατί οι λέξεις στην ποίησή του ακτινοβολούν και είναι φωτεινές πατημασιές στο σκοτάδι μας. Τον αγαπήσαμε γιατί μύρισε το αίμα του σκοτωμένου, αλλά και το χέρι του δολοφόνου, χωρίς να φοβηθεί. Κι αν φοβήθηκε, ήταν μόνο για να μην γίνει γυάλινος, να μην δει τη φωνή του να φεύγει. Τον αγαπήσαμε γιατί μας έμαθε ότι ο τάφος είναι αίθουσα διδασκαλίας, ότι ο πατέρας είναι το πιο τρελό σφαγείο και ο λαιμός της αγαπημένης το πιο μεγάλο βασίλειο. Τον αγαπήσαμε γιατί ζωγράφιζε το ίδιο δυνατά όπως έγραφε. Τον αγαπήσαμε γιατί ήταν γενναίος, γιατί δεν κρυβόταν. Τον αγαπήσαμε πολύ και πάντα τον αγαπάμε. Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε χωρίς τον Γιώργο, να ζήσουμε με την ανάμνησή του και να θυμόμαστε ότι είχαμε το δώρο να ζήσουμε με το άγγιγμα κάποιου που ήταν ποιητής με επικεφαλαίο, με τη φλόγα της ποίησης στη ζωή του, που ήταν και Σαρδιανιώτης, με τη μαγεία και τη σκληρότητα που έχει αυτή η συνοικία, που ήταν εξεγερμένος, αντάρτης, με το όπλο παραπόδα, ενάντια στους μέσους όρους του βάθους πνευματισμού, την ανατρίωση της ζωής. Που ήταν όμορφος, που ήταν όρθιος, που ήταν αθώος, ο Γιώργος Μακουλίδης. Αυτό που σας διάβασα,